Ιφαίνια Παπαδόδημα. Έχω γράψει τη μουσική και έχω φανταστεί λίγο το πείραμα αυτό το μουσικό, το οποίο θα παρουσιάσουμε στο Φεστιβάλ του Ελαιώνα. Πρόκειται για ένα μουσικό αφήγημα σε κείμενο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ένα υπέροχο διήγημα, το άνθος του γυαλού, σχετικά μικρό σε έκταση, αλλά πάρα πάρα πολύ δυνατό και συγκινητικό, όπως τα περισσότερα άλλωστε κείμενα του Παπαδιαμάντη. Φως, κανδύλι φανών, λαμπάδα ή
άστρο πεσμένο. Να τρεμοφέγγει επί πωλήσεις το κύμα εις το βάθος της μελανωμένης εικόνος φαινόμενον ως να έπλε. Σχέση μου με αυτόν τον συγκεκριμένο συγγραφέα ξεκινάει μέσα στα χρόνια, πολλά χρόνια πίσω, τότε που ζούσα στο Παρίσι και που στη συνείδησή μου είχε ταυτιστεί με κάποιο τρόπο η Ελλάδα με την ποίηση την ελληνική και ο Παπαδιαμάντης με τον Όμηρο, με την Οδύσσια. Και σίγουρα με το Παπαδιαμάντη, δηλαδή λειτουργούσε πάντοτε έτσι σαν μαγνήτης μέσα μου. Και ήθελα, λατρεύω τη γλώσσα του, πιστεύω ότι έχει μια πολύ ξεχωριστή μουσικότητα, έχει έναν τρόπο να ενορχιστρώνει τις λέξεις και πάντοτε επικαλείται τοπία ηχητικά, δηλαδή είναι σπάνιο να βρεις ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη όπου δεν υπάρχει τουλάχιστον μία παράγραφος, όπου να περιγράφεται ένα ηχητικό τοπίο, το οποίο το συνθέτουν πολύ διαφορετική φυσική ήχη, ας πούμε, του περιβάλλοντος. Ξέρει να το κάνει πάρα 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 πολύ όμορφα αυτό και πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει κιόλας γιατί ήταν μουσικός ο ίδιος, έτσι, ήταν ψάλτης, ήταν γνώστης της βυζαντινής μουσικής, πολύ σπουδαίος. Και με κάποιο τρόπο είναι παράξενο, αλλά είναι σαν να αντανακλάται το μέλος το βυζαντινό, στις εικόνες του, στα συναισθήματα που περνάνε και προβάλλονται μέσα στα διηγήματά του. Και αυτό έχει κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και αυθεντικό συγχρόνως. Δεν είναι σε καμία περίπτωση αποτέλεσμα μίμησης ενός στερεότυπου, να το πω έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι πολύ επαναστατικός ο λόγος του Παπαδιαμάντη. Και αυτός είναι και ο τρόπος που τον προσέγγισα κι εγώ, δηλαδή μέσα από το όνειρο, μέσα από τα συναισθήματα, μέσα από τη μαγεία αυτή που μου προκαλούσε εμένα καταρχήν. Εγώ καταρχήν είμαι ένας άνθρωπος που έρχεται και από το θέατρο και από τη μουσική, δηλαδή είμαι και ηθοποιός και σκηνοθέτης, αλλά είμαι και μουσικός.
Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, όλο και περισσότερες νομίζω. Έχω σπουδάσει θέατρο και μουσική παράλληλα. Ξεκίνησα με κλασικό πιάνο και μέσα στα χρόνια αφοσιώθηκα περισσότερο στη jazz μουσική. Έκανα σπουδές πιάνο και jazz φωνής, δηλαδή είμαι jazz vocalist, με την έννοια ότι μου αρέσει να αυτοσχεδιάζω και να εξερευνώ το σκελετό, ας πούμε, της μουσικής και να τον μεταλλάσσω. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της έρευνας ασχολήθηκα επίσης πολλά χρόνια και με τη Βυζαντινή, με την Ανατολική και την Ινδική μουσική. Και λειτουργώ σε αυτό το παρακλάδι της jazz, αν ονομάζεται jazz πλέον, όπου δανείζομαι στοιχεία από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, είτε είναι η ελληνική μουσική παράδοση, είτε είναι η ινδική, είτε είναι η αφρικάνικη. Και όλα αυτά τα στοιχεία μου αρέσει να τα ανακατασκευάζω με κάποιο τρόπο, πάντοτε βέβαια μέσα από τη φωνή. Δηλαδή, βέβαια τώρα σιγά σιγά αρχίζω και γράφω μουσική και με παρασύρουν τα όργανα όπως η άρπα, το τσέλο, το πιάνο. Αλλά πάντοτε η φωνή, όπως και να το κάνουμε, παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο και εδώ πέρα με διπλό τρόπο, γιατί δεν είναι μόνο το τραγούδι και αυτοσχεδιασμός ο μουσικός, είναι και η αφήγηση, είναι το κείμενο του Παπαδιαμάντη. Ο Μάνος του Κορονιού, λεβούχος ψαράς, ήταν αδύνατος στα μυαλά όπως και πάσθνητος. Αρκετόν ή το ίδιο που έδαινε τη βάρκα του κάθε βράδυ εκεί, δίπλα εις τους δυο μαυρισμένους βράχους. Κάτω από το ερημόσπιτον εκείνο, το ολόρθον άψυχο φάντασμα, το οποίον είχε τη φήμη ότι ήταν στοιχειωμένο. 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 Εκαλύπτω κοινώς το καλύβι της λουλούδος. Γιατί. Κανείς δεν ήξερε. Να. Τώρα θα έρθει το Βασιλόπουλο να πάρει τη λουλούδα. Ή ακόμη κι αν υπήρχαν ολίγα γραΐδια λαδικά ή και δυο-τρεις γέροι γνωρίζονται στα σπαλαιάς ιστορίας του τόπου, ο Μάνος δεν έτυχε ευκαιρίας να τους ερωτήσει. Φάρος. Τι λοιπόν ήτο το φως εκείνο. Ιστάνετο επιθυμίαν, επειδή σχεδόν καθημερινώς επέρνα με τη βάρκα του από εκείνο το πέρασμα ανάμεσα εις τα δύο χλωερά νησάκια και δεν έβλεπε κανέν ίχνος εκεί την ημέραν, το οποίο να εξηγεί την παρουσία του φωτός τη νύχτα, ιστάνετο επιθυμίαν να πλεύσει τα μεσάνυχτα, διακόπτων των μακάριων ύπνων του και τους ρευβασμούς τους προστάστρα και την πουλιαν, να φτάσει ως εκεί, να ειδεί τι είναι και εν ανάγκη να το κυνηγήσει το μυστηριώδες εκείνο φέγγος. Επειδή το ασθενής άνθρωπος, καθώς ήπουνε,
νέος 20ετής, εκάλεσε επίκουρον και το γυαλί της Φαφάνας. 10 έτη μεγαλύτερον του, αφού του διηγήθη των νυχτερινών του όραμα, δια να του κάνει συντροφιά στην ασυνήθη εκδρομή. Επήγα μία νύχτα, όταν η Σελήνη ήτο 9 ημερών, και έμελε να δύσει περί τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Το φως εφαίνεται εκεί, ακίνητον ως καρφωμένο. Ο πύρινος σκολοβός δίσκος κατέβαινε ήρεμα προς δυσμάς και έμελε να κρυφθεί ο πίσω του βουνού. Όσο έπλεαν αυτοί με την βάρκαν, τόσο τους έφευγε, χωρίς να κινείται ο φθαλμοφανός, ο μυστηριώδης πυρσός. Έβαλαν δύναμη στα κουπιά, εξεπλατίστηκαν. Ακόμα λίγο και το φτάσαμε, ακόμα λίγο και το φτάσαμε. Εγώ είμαι ο Γιώργος Παλαμιώτης και συμμετέχω στο βαθμό που συμμετέχω στην παράσταση αυτή το άνθος του γυαλού, γιατί δεν υπήρχε πάρα πολύ χρόνος για ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή μου, γιατί έχουμε και ολόκληρο το φεστιβάλ να στηρίξουμε πάρα πολλές ενέργειες από παντού. Μιλάω για το φεστιβάλ του Ελαιώνα. Και θα πρέπει να πω ότι φέτος, όπως και τα προηγούμενα 2 χρόνια, είχε γίνει και γίνεται με την υποστήριξη της περιφέρειας, πράγμα το οποίο για μας ήταν πάντα έκπληξη και αναπάντεχη χαρά, ας πούμε. Και πάλι 2-3 ημέρες μετά αυτή, οι 2 ναυτίλοι επεχείρησαν εκ νέου την εκδρομή. Πάντοτε έβλεπαν τη μυστηριώδη λάμψη να χορεύει στα κύματα. Όσο πλησίαζαν αυτοί, τόσο το όραμα έφευγε και τέλος έγιναν άφαντον. Τι άρα ήτο. Ακόμα λίγο και το φτάσαμε. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Ακόμα λίγο και το φτάσαμε. Ακόμα λίγο και το φτάσαμε. Ακόμα λίγο και το φτάσαμε. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Ακόμα.
Εγώ σε αυτή την παράσταση κάνω το γραμματέα και το λογιστή. Όχι το λογιστή, το γραμματέα, ας το πούμε. Δηλαδή προσπαθώ, διατηρώντας σε μία σειρά το κείμενο και το μουσικό, και το κείμενο του Παπαδιαμάντη βέβαια, όλα αυτά να ενοποιηθούν καταρχάς σε ένα ενιαίο κείμενο μουσικό και λογοτεχνικό και παράλληλα να είναι έτσι δοσμένο το κείμενο που να μπορεί να διαβαστεί, γιατί υπάρχει μια διαμορφία, ξέρετε. Η Γογό Ιξαγαράκη, η Βίου Παπαθανασίου, έρχονται από τον κόσμο της κλασικής μουσικής και εγώ με τη Φένια ερχόμαστε από τον κόσμο της μη κλασικής, ας το πω, μουσικής. Ποια είναι η διαφορά? Ότι είναι άλλη σχέση με την παρτιτούρα, το μουσικό κείμενο. Δηλαδή, ναι, μεν θα διαβάσει αυτό που λέει το μουσικό κείμενο, από τον κόσμο της μη κλασικής μουσικής, θέλω να πω, αλλά αυτό είναι απλά ένα σημείο αναφοράς. Το τι θα κάνεις είναι πιο πολύ θέμα της στιγμής, της συγκυρίας, του γούστου, της απόφασης, των ικανοτήτων, του κλίματος. Είναι ένα γενικό περίγραμμα, σαν να λέμε ότι θέλω να πάμε μία βόλτα να φάμε ψάρια, ας πούμε. Okay, και πάμε και βρίσκουμε κάπου, μας αρέσει και καθόμαστε. Στον κόσμο της κλασικής μουσικής είναι όλη η διαδρομή με το μενού και το τι θα παραγγείλεις και το φιλοδόρημα στο τέλος που θα φύγει. Είναι συγκεκριμένο το κείμενο, θέλω να πω. Βέβαια, στη σύγχρονη μουσική δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό. Αλλά η σύγχρονη μουσική με τον όγκο της μουσικής που καλείται να παίξει ένας κλασικός μουσικός είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, ότι αντιπροσωπεύει ένα 20%, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, προσπαθώ με τον τρόπο που θα συντάξω αυτό το κείμενο να συμμετέχουμε όλοι το ίδιο ισότιμα και να έχει την ίδια σημασία για όλους όσους συμμετέχουμε και όσο το δυνατόν να διατηρείται μία συνέχεια του λόγου και της μουσικής. Δηλαδή, κάνω μία όχι τόσο καλλιτεχνική, ας πούμε, δουλειά. Εκτός από γραμματέας, παίζω και μπάσο. Παίζω μπάσο λίγο ιδιόμορφα. Με την έννοια ότι χρησιμοποιώ διάφορες δυνατότητες τεχνολογίας και μπορεί το μπάσο να ακούγεται σαν πουλάκι, σαν αέρας ή σαν θάλασσα ή σαν κάτι, τέλος πάντων, ή σαν κάποιο άλλο όργανο. Με δύο λόγια, αυτό που κυρίως κάνω στην παράσταση, γιατί είναι λίγο παραπληνητικό το παίζω μπάσο. Παίζω μπάσο σημαίνει ότι είναι του μπουμ, 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 μπουμ. Δεν γίνεται ακριβώς αυτό. Γίνονται πολύ διαφορετικά πράγματα. Οπότε, ναι, ουσιαστικά δεν είναι ότι παίζω. Είναι ότι δημιουργώ κάποια ηχητικά τοπία πάνω στα οποία εξελίσσεται η ιστορία ή συνδέω τον κόσμο της μουσικής με τις αφήγησεις ή την άρπα με το τσέλο και τη συνέχεια. Πιο πολύ είναι σαν να δημιουργώ ένα 3D περιβάλλον. Αν πούμε ότι μία διάσταση είναι η μουσική και η άλλη είναι ο λόγος, εγώ δημιουργώ μία τρίτη διάσταση ηχητικών ας πούμε ότι δημιουργώ αυτή την τρίτη διάσταση, χωρίς να το ξεχωρίσουμε ακριβώς, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι είναι. Είναι τόσο ενστικτόδες ορισμένες φορές αυτό που κάνω, που παρόλο που έχει να κάνει με τεχνολογία που είναι σαφές. Θα πατήσω το κουμπί τρεις φορές. Δηλαδή θα γίνει αυτό αν το πατήσω τρεις φορές. Είναι απλό, δεν έχει τόσο ένθετο. Παρ' όλα αυτά, ενστικτόδες καμιά φορά πατάς τα κουμπιά χωρίς αξιριστικά και βγαίνουν πράγματα αυτά. Μία νύχτα, ο κορονιός και ο έγγονος της Φαφάνας ετοιμάζονται να λύσουν τη
βάρκαν και να κοπηλατήσουν τέταρτη φορά, δια να κυνηγήσουν το ασύλληπτο θύραμά του. Ακόμα λίγο και το φτάσαμε. Ακόμα λίγο και το φτάσαμε. Καλησπέρα, ονομάζομαι Ήβη Παπαθανασίου. Παίζω βιολοντσέλο στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και σήμερα μας βρίσκεται να κάνουμε πρόβα για ένα πολύ ιδιαίτερο έργο που θα παρουσιάσουμε την Τετάρτη το βράδυ στον Γκάζι, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Λεώνα. Το έργο αυτό είναι πάνω σε ένα αφήγημα του Παπαδιαμάντη και είναι γραμμένο για αφήγηση, τραγούδι, άρπα, βιολοντσέλο, μπάσο και άλλα πολλά που θα τα δείτε άμα θα έρθει τη συμπαράσταση. Σε αυτό το έργο παίζω τσέλο, εντάξει. Παίζω τσέλο σε πράγματα που έχουν γραφτεί, παίζω πράγματα που αυτοσχεδιάζω εκείνη τη στιγμή, πράγματα που γεννιούνται κατά τη διάρκεια της performance. Επίσης, παίρνω μέρος στην αφήγηση, τραγουδάω, επαναλαμβάνω πράγματα. Γενικά, είναι κάτι πάρα πολύ ζωντανό, έτσι όπως το έχει συλλάβει η Φένια η Παπαδόδημα. Και σίγουρα δεν μπορεί να σε αφήσει αμέτωχο ως παίκτη καμία στιγμή. Είτε έχεις μέρος να κάνεις εκείνη την ώρα, είτε δεν έχεις κάτι να κάνεις. Οπότε μπαίνουμε όλοι μέσα από διαφορετικούς ρόλους, μέσα στο αφήγημα αυτό και βοηθάμε νομίζω όλοι μαζί στην εξέλιξη της ιστορίας. Πάνω από το μέρος που εμπρίσκονται οι δύο φίλοι. «Για πού αν θέλει ο Θεός, παιδιά», τους εφώναξε. «Είναι βραδιές τώρα που τρέχετε έξω από το λιμάνι, χωρίς να διαλέπετε, χωρίς να πυροφανίζετε. Και τα ψάρια σας δεν τα είδατε. Μήπως σας ονείρεψε και σκάφτεται πουθενά να δείτε τίποτες θησαυρό?» Ο Μάνος παρεκάλεσε τον Κόκολιαν να κατεβεί παρακάτω και να ομιλεί σιγανότερα. Ήταν δεν εδίστασε να του διηγηθεί το όραμά του. Ο Λίμπος ήκουσε με τα προσοχής. Ήταν εγέλασε. «Αν πού να τα ξέρετε αυτά εσείς οι νέοι», είπε Σίων σφοδρός στο κεφαλί. «Τον παλαιό καιρό τέτοια πράγματα σαν αυτό που είδες, Μάνο, τα έβλεπαν όσοι ήταν καθαροί. Τώρα τα βλέπουν μόνο οι ελαφροίστοτοι. Εγώ δεν βλέπω τίποτα». «Το ίδιο και ο Γυαλής βλέπει αυτό που λες πως βλέπεις?» «Ο Γυαλής είναι αγκάστη με συστολήν κατ' τέραν της ηλικίας του να ομολογήσει ότι δεν έβλεπε το φως περίου ο λόγος. Όμως επίθετο εις την διαβεβαίωση του Μάνου, ως της έλεγεν ότι το βλέπει. Ο Κόκοιας ήρχισε τότε να διηγείται. Ακούστε να σας πω, παιδιά, εγώ που με βλέπετε, έφτασα τη γριά από εράνο του Ραγιά, τη μανού αυτής
της Βάσος της γειτόνισσας, καθώς και τη μάνα της Καβαλογίνας. Και ακόμα κι άλλες γριές μου είχαν διηγηθεί πολλά πρότυνα, παλαιϊκά πράγματα, καθώς και αυτό που θα σας πω τώρα. Που βρισκόμαστε εδώ πέρα που κάνουμε τις πρόβες είναι η αίθουσα προβών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, στην οποία κάνει καθημερινά τις δοκιμές της η ορχήστρα, αλλά τις ελεύθερες ώρες, τις ώρες δηλαδή που η ορχήστρα είναι σε ρεπό ή υπάρχει κενό, είναι διαθέσιμη για τους μουσικούς της για να κάνουν άλλα πράγματα, όπως μουσική δωματίου, να διαβάσουν, να προβάρουν με κάποια όργανα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν σε άλλους χώρους, όπως ας πούμε εμείς που χρειαστήκαμε την άρπα ή κάποιο κοντραμπάσο ή ένα πάρα πολύ καλό πιάνο, τύμπανα κτλ. Αυτό ήταν, πιστεύω, ένα πολύ μεγάλο δώρο που έκανε η ορχήστρα προς τους μουσικούς της, δίνοντάς της περίπου ένα 8ωρο την ημέρα ελευθερία, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, να έρχονται εδώ και να εκφράζονται και να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα. Σαν δυο ψυχές ζούσε κάποτε μια κόρη όμορφη σαν τάγιο φως. Βλέπετε αυτό το χάλασμα, το καλύπτης λουλούδος, βλέπω πως είναι συγχωμένο. Εδώ, τον παλαιό καιρό, κατοικούσε μια κόρη λουλούδο, όπου την είχαν ονοματίσει για την ομορφιά. Λαμπένε σαν τον ήλιο, έλαμπε σαν ουρανός, βασιλόπουλο απ' τα ξένα, την αγάπησε. Τα
διαφορετικά ήδη αυτά τα μουσικά συνυπάρχουν, γιατί αναγκαστικά συνυπάρχουν μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια και τις διαφορετικές σπουδές που είχα. Πώς να το πω απλά, δηλαδή όταν θέλω να γράψω κάτι για την άρπα, φέρω τις επιρροές που είχα αναγκαστικά και από το κλασικό πιάνο. Δεν μπορώ να το κρύψω ότι η περίοδος που εμένα μ' άγγιξε περισσότερο και που μελετούσα κιόλας περισσότερο είναι το ιμπρεσιονιστικό κομμάτι, να το πω έτσι, αν και ο Ντεμπιουσί δεν δεχόταν αυτόν τον όρο, αλλά εν πάση περιπτώσει για να συνεννοηθούμε, γιατί πιστεύω ότι είναι και αυτό το κομμάτι από το οποίο επηρεάστηκαν και πολλοί jazz μουσικοί, στην εξέλιξη φυσικά της jazz. Οπότε υπάρχουν όλες αυτές οι ιδιαίτερες αρμονίες. Στη συνέχεια, στις μελωδίες, υπάρχει επίδραση από την παραδοσιακή μουσική και από τη βυζαντινή, αλλά στον τρόπο με τον οποίο τις προσεγγίζω υπάρχει ο ινδικός τρόπος, γιατί έχω κάνει πολλά χρόνια ινδικό τραγούδι. Οπότε θέλω να πω, στην παράσταση αυτή, επειδή η μουσική είναι αυθεντική, δεν υπάρχουν διασκευές, να το πω έτσι, φέρει αυτά τα στοιχεία με έναν τρόπο original, αυθεντικό, ας το πούμε έτσι, έτσι όπως γεννιούνται στη δική μου φαντασία. Και φυσικά όπως επηρεάζονται και από τη συμμετοχή όλων, γιατί για μένα είναι μεγάλη τιμή και χαρά που μπορώ να συνεργαστώ με τόσο σημαντικούς μουσικούς, όπως είναι ο καθένας από αυτούς που συμμετέχει σε αυτό το project. Ήταν μια ιδέα της Φένιας και εμείς γνωριζόμαστε από πολύ παλιά. Μέσα από διάφορες συγκυρίες έχουν διασταυρωθεί οι δρόμοι μας, αλλά είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε καλλιτεχνικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέσα σε αυτή την ομάδα. Με την Γωγό την Ξαγαρά που παίζει την άρπα, είμαστε συνάδελφοι στην ορχήστρα, έχουμε ξανασυνεργαστεί καλλιτεχνικά, είμαστε και πάρα πολύ φίλοι, αλλά με τη Φένια και τον Γιώργο είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι και ελπίζω να ανοιχθεί ένας νέος κόσμος από εδώ και πέρα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνεργασία.
Στον αέρα και η προσευχή της έπεσε πίσω στη γη χωρίς να φτάσει στο θρόνο του μεγαλοδύναμου. Ένα λουλουδάκι αόρατο, οσχομυρισμένο, φύτρωσε ανάμεσα στους δυο αυτούς βράχους όπου το λένε αυτός του γυαλού. Αλλά μάτι δεν το βλέπει. Και το βασιλόπουλο και πέσει στα χέρια των βαρβάρων, επαρακάλεσε να γίνει σπίθα, φωτιά του πελάγους, για να φτάσει εγκαίρως ως την ημέρα που γεννάται ο Χριστός, να φυλάξει τον όρκο του που είχε δώσει στη λουλούδο. Μερικοί λένε πως το άνθος του γυαλού έγινε ανθός, αφρός, του κύματος, τη σπίθα εκείνη. Φωτιά του πελάγου που είδες μάλλον είναι η ψυχή του βασιλόπουλου που έλειωνε, σβήστηκε στα σίδερα της κλαβιάς και κανείς δεν τη βλέπει πια, παρά μόνο όσοι ήταν καθαροί τον παλαιό καιρό και οι ελαφροίσβετοι στα χρόνια. Tere,
ψυχής παρηγορία. Ανάπαυση του βίου, ψυχή. Μερικοί λένε πως το άνθος του γυαλού έγινε ανθός, αφρός του κύματος. Και εκείνη η σπίθα που είδες πάνω ήταν η ψυχή του, που σβήστηκε και έλειωσε στα βάσανα της φυλακής. Τον παλιό καιρό το βλέπανος ήταν καθαρή, σήμερα η ελαφροίσπη. Κοιτάξτε, εμένα η ελπίδα μου είναι στη χώρα αυτή που ζούμε, γιατί ζούμε σε αυτή τη χώρα, να μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο σε επαφή και σε συνεργασία με ανθρώπους που έχουν το ίδιο όραμα με μας και σε δομές που, των οποίων επίσης αυτοί που έχουν την ευθύνη να αποφασίζουν το τι ακριβώς θα συμβαίνει, έχουμε κοινό όραμα. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να το βρει κανείς, γιατί δομές υπάρχουν πολλές, άξιοι, καλλιτέχνες και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν είναι απαραίτητα πάντα το σπίτι του καθενός. Σε εμάς, ας πούμε, εγώ πραγματικά αυτό το βίωσα πολύ στην Ελλάδα, στη συνεργασία μου με την εναλλακτική σκηνή της Λυρικής. Δεν το κρύβω ότι είναι μια δομή που μας στέργεξε πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι εκεί συμβαίνουν πράγματα πολύ ιδιαίτερα και άξια, που πάντοτε γιατί υπάρχει και η στόχευση του μουσικού θεάτρου. Εμένα αυτός είναι ο στόχος μου, η εξερεύνηση αυτού του τοπίου, του μουσικού θεάτρου και με άλλα κείμενα. Μια μεγάλη, ας πούμε, δουλειά που σκέφτομαι είναι πάνω σε όλη την Οδύσσεια, σε όλο το κείμενο της Οδύσσειας, σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη πάντα. Στη συνέχεια σκέφτομαι ένα άλλο έτσι μεγαλεπίβολο σχέδιο, τους ελεύθερους πολιορκημένους, αλλά σαν μια πλατφόρμα μέσα στην οποία μπορούν να συνδυαστούν και άλλα κείμενα πολύ πιο σύγχρονα, δηλαδή που να συνδέουν το λόγο αυτό του Σολομού με το σήμερα. Αλλά ξαναλέω, αυτό που ελπίζουμε και είναι και αυτό που κάνουμε μέσα από αυτό το φεστιβάλ του Ελαιώνα, είναι να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πόλο έλξης και κοινού και καλλιτεχνών με τους οποίους είμαστε λίγο στο ίδιο μήκος κύματος της έρευνας. Δεν υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση του εμπορικού, του μη εμπορικού. Μπορεί κανείς να πάει στην πιο απομακρυσμένη επαρχία και να παίξει κάτι πάρα πολύ, ίσως κάτι ιδιαίτερο και άγνωστο σαν είδος,
αν είναι καλή η ενέργεια και η απεύθυνση στο κοινό, το κοινό θα ανταποκριθεί 100%. Είναι ένα ψέμα όλο αυτό και φυσικά συμβαίνει γιατί και η τέχνη αντιμετωπίζεται ως προϊόν, έτσι, εμπορικό θέλω να πω, προς πώληση. Οπότε τα πράγματα στις business πρέπει να πηγαίνουν γρήγορα και να είναι κατηγοριοποιημένα και αναλώσιμα. Άρα λοιπόν ο αγώνας που κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε πλατφόρμες και συνεργασίες που βγαίνουν από αυτήν την αναλώσιμη πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.